Μήπως η τοπική Ελλάς χάνει το παιχνίδι? Συμμορίες Ρωμά, χτυπήματα μπράβων μέσα σε καταστήματα, επιθέσεις σε ηλικιωμένους, ξυλοδαρμοί ανηλίκων ακόμη και σε δημόσια θέα στην πλατεία Γεωργίου, ληστείες σε ανήμπορους ηλικιωμένους, εμπρισμοί καταστημάτων και οχημάτων, προειδοποιητικά χτυπήματα με σκόπο τον εκβιασμό. Κάπου η κατάσταση ξεφεύγει. Μέσα σε μερικές μόνο εβδομάδες, στο ίδιο κλαμπ στο κέντρο της Πάτρας, έχουν σημειωθεί 4 επεισόδια μεταξύ αυτών και ένα μαχαίρωμα. Μπράβοι που τους πληρώνει ο καταστηματάρχης να κάθονται στην πόρτα, χτυπάνε κόσμο για ψηλό πείδημα και κανείς δεν ασχολείται. Χθες τα ξημερώματα χτύπησαν στρατιωτικούς, οι οποίοι διασκέδαζαν στο μαγαζί. Είχαν πιει κάπως παραπάνω, τα αίματα άναψαν. Και αντί να καλέσουν την Ελλάς να διευθετήσει το όποιο πρόβλημα υπήρξε, εκλήθηκαν οι μπράβοι. Μπουνιές, κλωτσιές και όποιον πάρει ο χάρος. Η αστυνομία πήγε στο σημείο, αλλά οι στρατιωτικοί που τους είχαν κάνει τα λατιού δεν θέλησαν να δώσουν συνέχεια, προφανώς φοβούμενοι και ότι θα ακολουθούσε στη μονάδα τους. Στο ίδιο μαγαζί είχε ξυλοκοπηθεί φοιτητής, ο οποίος υπέβαλε μήνυση, αλλά ο φουσκωτός που τον χτύπησε έγινε λαγός. Οι ίδιοι μπράβοι είχαν χτυπήσει άτομο που είχε συνδέσει το όνομά του με τη νύχτα και τον είχαν βγάλει τάβλα έξω από το μαγαζί. Είχε προηγηθεί ξυλοδαρμός στο εσωτερικό του καταστήματος, αφού πρώτα έκλεισαν τις πόρτες. Η Ελλάς γνωρίζει όλα τα επεισόδια, αλλά προφανώς και για άγνωστο λόγο δεν ασχολείται. Την ίδια ώρα, συμμορίες ανηλίκων Ρωμά που κατεβαίνουν από τη συνοικία των προσφυγικών και την ευρύτερη περιοχή στην πλατεία Γεωργίου, το μόλο της Αγίου Νικολάου και τα ψηλαλόνια έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος όλων. Επιτίθενται σε ανήλικα παιδιά με σκοπό να τους πάρουν το κινητό τηλέφωνο ή τα ψηλά που έχουν πάνω τους. Προημερών στα ψηλαλόνια, 5 Ρωμά στρίμωξαν έναν 12χρονο που φορούσε γάντια γιατί έπαιζε ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας και του τάρπαξαν. Σε άλλη περίπτωση, είχαν αρπάξει από άλλον ανήλικο το μοδάτο μπουφάν που φορούσε. Οι λεγόμενοι γκάγκστερς, έτσι αποκαλούνται στην Πάτρα ομάδες ανηλίκων που παριστάνουν τους μάγκες στις βόλτες τους, περιδιαφαίνουν ανά την πόλη και ψάχνονται για φασαρίες. Όπως συνέβη και στην περίπτωση του 16χρονου στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, ο οποίος, όπως αποκάλυψε η ΠΗ, δέχθηκε επίθεση από 10 ανηλίκους, συνομήλικους του σχεδόν, οι οποίοι αφού πρώτα του πέταξαν ένα μπουκάλι στα πόδια και εκείνος αντέδρασε, τον πλάκωσαν στο ξύλο. Ευτυχώς, στο πάνω μέρος βρίσκονταν αστυνομικοί, οι οποίοι διέσχιζαν με τις μηχανές τους στην πλατεία μέχρι να φτάσουν στην κάτω στάση του λεωφορείου και να βρουν το παιδί πεσμένο στο έδαφος, έχοντας δεχθεί μπουνιές στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του.